πολύ όμορφο πριν λίγες μέρες. Έμαθα ότι όταν κλείσει τα ματάκια σου και παρακολουθήσει την ανάσα σου για λίγα λεπτούλια, νιώθει υπέροχα. Εγώ το κάνω κάθε πρωί πριν πάω στο σχολείο και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Εγώ το κάνω όταν θέλω να συγκεντρωθώ. Μου το έμαθε ο μπαμπάς. Κάτι άλλο που κάνω πριν κοιμηθώ είναι να πω ευχαριστώ στα διάφορα μέρη του σώματό μου που δουλεύουν όλη μέρα για να μπορώ εγώ να φάω, να παίξω, να διαβάσω, να τρέξω και τόσα άλλα. Μπορείς αν θέλεις να το κάνεις ακούγοντας νανουρίσματα ή χαλαρωτική μουσική. Μπορείς να βρεις τα νανουρίσματα για τέσσερις εποχές που έχει γράψει ο κύριος Τάσος στο κανάλι μας, το Χάχανα Kids και να γίνεις μέλος πατώντας το κουμπάκι subscribe ή αλλιώς εγγραφή. Το ήξερες ότι τα δέντρα αναπνέουν. Ναι, αμέ. Αναπνέουν από τα φυλλαράκια τους. Εισπνέουν το μολυσμένο αέρα και εκπνέουν καθαρό αέρα με βόλικο οξυγόνο. Το οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς, που χωρίς αυτό δεν ζούμε. Wow! Μας βοηθάνε πολύ τα δεντράκια! Μπράβο τους! Ναι! Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα βοηθάμε και εμείς! Να μην ανάβουμε φωτιές στα δάση, να αγαπάμε και να φροντίζουμε το περιβάλλον, να σβήνουμε τα φώτα, να ανακυκλώνουμε τα σκουπίδια, να ανακυκλώνουμε ακόμα και πράγματα που δεν χρειαζόμαστε πια! Τι εννοεί! Κάτι που σκέφτηκα πρόσφατα είναι να χαρίσω όλα μου τα ρούχα που δεν μου χωράνε πια σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Σκέφτηκα όμω ότι πριν πάω να τα δώσω, να μιλήσω στα ρουχαλάκια ένα-ένα ξεχωριστά και να του πω: Ευχαριστώ που με υπηρετήσατε τόσο τέλεια όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα σα απελευθερώνω να υπηρετήσετε ένα άλλο παιδάκι. Γεια! Yeah! Καλή δουλειά! Τέλειο! Θα κάνω το ίδιο και με τα παλιά μου παιχνίδια. <laughs> Ατσίδα! Ρωσάς. <χει> <Φημήθηκα> ένα ανέκδοτο. Μια μέρα ο Τωτός βγήκε στην αυλή του σπιτιού τον να παίξει. Εκείνη τη στιγμή περνούσε ο σκουπιδιάρης και τον ρωτάει. Τότε, έχετε σκουπίδια? Ένα λεπτό να ρωτήσω τη μαμά μου. Μαμά, έχουμε σκουπίδια, ρώτησε. Ναι, και τότε ο τοτός λέει στο σκουπιδιάρι Ναι, έχουμε, δεν θέλουμε <laughs> Τέλειο τσιδάκο, μα πού τα θυμάσαι όλα αυτά Να πω άλλο ένα, λέει ο γιατρός τον ασθενή Το πρωί θα πάρει ένα κόκκινο χάπι μαζί με ένα ποτήρι νερό Το μεσημέρι ένα μπλε χάπι μαζί με ένα ποτήρι νερό Και το βράδυ ένα πράσινο χάπι μαζί με ένα ποτήρι νερό. Γιατί, τι έχω, ρωτά ο Δεν πίνεις πολύ νερό. <laughs> να και ένα ενηγματάκι Για να δω αν θα το βρεις. Πέντε αδελφάκια μαζί γεννιούνται, μαζί δουλεύουν, μαζί κοιμούνται. Ποτέ δεν κλαίνε και δεν γκρινιάζουν Τόνα μετάλλο ούτε που μοιάζουν. Τι είναι? Τα δαχτυλάκια μας! Είμαι η Χαχανένια! Είμαι ο Ατσίδας! Τα λέμε στο, στο επόμενο βίντεο! Επόμενο βίντεο.